Εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV, στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων που έχουμε ξεκινήσει από χθες, επίσημη πρώτη η χθεσινή ημέρα και με φόντο βέβαια μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις 21 του Μάη. Φιλοξενούμε σήμερα τον υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, προκειμένου να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της ατζέντας του, με επίκεντρο από τη μία τη νέα γενιά, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα νέο άνθρωπο, και από την άλλη βέβαια που θα εστιάσουμε σε θέματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Την καλησπέρα μου, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Τι κάνετε, πώς είστε, με αφορμή βέβαια και τη χθεσινή ανακοίνωση κεντρικά από το κόμμα του ψηφοδελτίου με τους υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω να πείτε λίγο πώς νιώθετε με αφορμή τη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Αποτελεί σίγουρα μια ύψιστη τιμή και μια πολύ μεγάλη ευθύνη για εμένα. Και ο Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας δείχνει και στο πρόσωπό μου έμπρακτα τη στήριξη που έχει στη νέα γενιά και πόσο πολύ την πιστεύει. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικό και φιλοδοξεί να είναι πρώτο στο Ηράκλειο. Αυτό είναι ο στόχος. Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες γύρω από τη συμμετοχή σας. Σωστά. Σε ένα δύσκολο νομό, διαχρονικά για τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το Ηράκλειο, θα χρειαστεί συστράτευση δυνάμεων για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να πάμε λίγο από τη στιγμή που μου είπατε πώς νιώθετε και πώς νιώσατε στους λόγους που αποδεχτήκατε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γενικότερα λίγο θέλω να εστιάσουμε, όπως είπα και στον πρόλογό μου, από τη στιγμή που είστε ένας νέος άνθρωπος και είναι πολύ όμορφο το συνέστημα, αντικειμενικά, να βλέπουμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, για ποιους λόγους ένας νέος να συμμετέχει στην πολιτική. Με τις όποιες δυσκολίες, σωστά, σε μια δύσκολη συγκυρία. Οι μόνες μάχες που χάθηκαν είναι αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ. Και η αλήθεια είναι πως η δικιά μας γενιά δοκιμάστηκε και κλήθηκε να αναλάβει ευθύνες γρηγορότερα από ό,τι τις αντιστοιχούσαν. Μην ξεχνάτε ότι εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση, που είδε πολλά από τα όνειρά της να γκρεμίζονται και που τώρα είναι η σειρά της να βγει μπροστά και να διαμορφώσει τη χώρα, την πατρίδα που θέλει αυτή να ζήσει. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, οι προκλήσεις είναι πολλές και πράγματι η πρόταση του Πρωθυπουργού ήταν πολύ τιμητική για εμένα. Ξέρω πάρα πολύ καλά, καθώς καλύπτω πολιτικό ρεπορτάζ, έχετε οργώσει τους τελευταίους μήνες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας υποδέχεται ο κόσμος και τι είναι αυτό το οποίο σας ζητά, τι είναι αυτό το οποίο σας λέει, και να αναφερθούμε και σε κάποιους από τους προβληματισμούς που διατυπώνει. Κοιτάξτε, με την ευκαιρία του ορισμού μου ως συντονιστή παραγωγικών τομέων, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ όλους τους δήμους του νομού Ηρακλείου. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή είναι διαφορετικά. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι αλλιώς να είσαι ένας νέος αγρότης στη Μεσαρά και αλλιώς ένας εργαζόμενος στο Ηράκλειο. Τα προβλήματα είναι διαφορετικά, ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή, αλλά το γενικότερο κλίμα και αυτό που εκλαμβάνω εγώ είναι ότι παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κλάδοι, ο περισσότερος κόσμος παραδέχεται ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τις μεγάλες κρίσεις που αντιμετώπισε την τελευταία τετραετία, έδειξε έναν υπερβάλλοντα ζήλο και μια πυγμή στο να αντιμετωπίσει και να λύσει πολλά από αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, θα πάμε και στην Κρήτη, αλλά πριν πάμε στη θεματική που αφορά την καθημερινότητα των κριτικών, θα εστιάσουμε και στην ανάπτυξη, θα πάμε και στην υποδομή. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο αναφορικά με τους τομείς στους οποίους πρέπει να στρέψει το βλέμμα η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα, σε περίπτωση, στην περίπτωση βέβαια που συνεχίζει να είναι η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ στην Κρήτη δύο είναι οι μοχλοί ανάπτυξης. Είναι ο πρωτογενής τομέας, πολύ σημαντικός, απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης με τον πρωτογενή τομέα, και είναι και ο τουρισμός. Όσον αφορά το πρωτογενή τομέα, έγιναν σημαντικά βήματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν δοθεί πάνω από 500 εκατομμύρια για τους νέους αγρότες. Πολύ σημαντικό ποσό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πειράχτηκε ούτε ένα ευρώ από τη νέα ΚΑΠ. 19 δισεκατομμύρια από το 2021 μέχρι το 2027 θα έρθουν στην πατρίδα μας. Εγώ μάλιστα, όταν ανέλαβα συντονιστής παραγωγικών τομέων, η πρώτη μου επίσκεψη ήταν στο φράγμα της Πλακιώτισσας.
ακριβώς για να δω από κοντά τον αγρότη και να μιλήσω για τα προβλήματά του. Γιατί είναι μια μεγάλη περιοχή όπου αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανιδρίας και ένα φράγμα το οποίο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια, ναι, βρίσκεται αναολοκλήρωτο και χύνεται νερό στη θάλασσα που το έχουν ανάγκη οι αγρότες μας. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι πρόσφατα είχαμε μια πολύ καλή είδηση και μετά από επισκέψεις πολλές που πραγματοποιήθηκαν και σε επίπεδο Υπουργείου και σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και στο Δήμο, δόθηκαν 8 εκατομμύρια για τις απαλωτριώσεις, τους ανθρώπους από τους οποίους απαλωτριάθηκαν οι παρουσίες, που ήταν ένα πάγιο αίτημα της περιοχής, και άλλα 4 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί το έργο. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό για όλη την περιοχή της Μεσαράς. Πήγατε στον πρωτογενή τομέα, θα σας ρωτούσα λίγο πιο κάτω στη συζήτηση. Ωστόσο, χθες ανακοινώθηκε μέσα από τα social media η συμμετοχή σας σήμερα εδώ στην Κρήτη, σήμερα στον όμιλο της Κρήτη TV. Και με πήραν το πρωί τηλέφωνα εκπρόσωποι του πρωτογενού στο ΜΕΑ, από τον κτηνοτροφικό κλάδο. Και μου είπαν να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, αν μου επιτρέπετε, ακριβώς τι μου είπαν. Ρώτα τον Κωνσταντίνο, ακριβώς έτσι. Γιατί μπορεί να έχετε το επίθετο Κεφαλογιάννης, αλλά η περισσότερη αλήθεια είναι ως Κωνσταντίνο επιμένουν να σας αποκαλούν και σας γνωρίζουν. Αυτό είναι το μεγάλο μου στοίχημα. Είναι στοίχημα? Είναι. Αυτό είναι το μεγάλο μου στοίχημα. Γιατί σέβομαι την κληρονομιά και τη μεγάλη αυτή παρακαταθή και την τιμώ, αλλά το μεγάλο μου στοίχημα είναι ο κόσμος να με γνωρίσει με το δικό μου χαρακτήρα και με τις δικές μου αξίες. Λοιπόν, ρώτα λοιπόν τον Κωνσταντίνο, μου είπαν. Και πες το ότι ο κτηνοτρόφος Κρήτης, κάτι το οποίο συναγνωρίζει, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πραγματοποιήσει 6, 7, 8 συναντήσεις στο τελευταίο δίμηνο με τον Υπουργό και πραγματικά είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουμε πάρει. Υπάρχουν δεσμεύσεις, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Οφείλω λοιπόν εγώ να το επισημάνω αυτή τη στιγμή στον υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και να ζητήσω και μία απάντηση. Αλήθεια είναι πως ο κλάδος και της κτηνοτροφίας και γενικότερα ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται λόγω του υψηλού κόστους. Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ πέρα έχει αυξήσει τις τιμές στο καλαμπόκι, στα λοιπάσματα, σε πολλά είδη ανάγκης που χρειάζεται ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης. Και πράγματι οι αντικσότητες είναι πολλές. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Έχει εκτοξευθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει γι' αυτό. Έχουν γίνει σημαντικά, θεωρώ, πράγματα όπως για παράδειγμα η μείωση στο ΦΠΑ, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, η επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο για τους αγρότες, η μείωση των φόρων στα αγροτικά σχήματα και στους συνεταιρισμούς. Χρειάζονται όμως και άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας κουμπαράς. Αν όλοι παίρνουμε από αυτό το κουμπαρά, δεν θα μείνει στο τέλος για αυτόν που παράγει. Αυτός που παράγει πρέπει να αμείβεται και να ενισχύεται. Και χαίρομαι ιδιαίτερως, επειδή γυρίζοντας στην επαρχία βλέπω και πολλά νέα παιδιά, νέους ανθρώπους που και με το πρόγραμμα των νέων αγροτών, αλλά και γιατί οι ίδιοι το θέλουν, ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι να δούνε το μέλλον του πρωτογενή τομέα, πώς μπορούν να τον παντρέψουν με τις νέες τεχνολογίες για να κάνουν μεγαλύτερη παραγωγή, για να δημιουργήσουν πλούτο, για να φέρουν νέες καλλιέργειες στην πατρίδα μας. Επειδή αναφερθήκατε στους νέους, μπορεί η κατάσταση σε σχέση με τα μνημονιακά χρόνια, με αυτή την δεκαετία της οικονομικής κρίσης από το 10 μέχρι και το 18-19 να ήταν αρκετά δύσκολη στο κομμάτι του φαινομένου του περίφημου brain drain. Ωστόσο, ένα φαινόμενο το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του και τα τελευταία χρόνια, διατηρείται. Και θέλω να μου πείτε για ποιους λόγους ένας νέος να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας και να παραμείνει στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει η πολιτεία προκειμένου να τον πείσει να παραμείνει εδώ, να δουλέψει, να εργαστεί και να παράγει έρευνα? Η απάντηση είναι γιατί φιλοδοξούμε να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα πρότυπο που θα τη ζηλεύουν οι άλλες χώρες. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί η Ελλάδα, η πατρίδα μας, έχει μια πολύ καλή βάση. Και ποια είναι αυτή η καλή βάση και αυτός ο πλούτος? Είναι η οικογένεια. Εγώ έζησα στο εξωτερικό
Και μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα είμαστε πλούσιοι σε ανθρώπους. Έχουμε μια οικογένεια που και τα χρόνια της πανδημίας κράτησε όρθια πολλά παιδιά που δυσκολεύτηκαν, που είχαν δυσκολίες, που χάσαν τη δουλειά τους. Είδαμε και από την άλλη πλευρά νέους να βοηθάνε συνταξιούχους. Αυτή λοιπόν η αλληλεγγύη που υπάρχει, αυτή είναι η μεγάλη μας παρακαταθήκη. Και σε αυτό το κύτταρο που είναι η οικογένεια, έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός ότι η νέα γενιά είναι πρώτη σε πτυχία. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, κατά μέσο όρο, είναι πρώτη σε πτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μιλάμε για μια μορφωμένη γενιά, για μια γενιά που έχει γνώσεις και δεξιότητες και η οποία με αυτό το πλούτο μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να δημιουργήσει μια διαφορετική Ελλάδα μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ο τηλεθεατής αλλά και ο ψηφοφόρος της Κρήτης επιθυμεί να ακούσει από τους υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης αλλά και από εσάς συγκεκριμένα την ατζέντα που αφορά προτάσεις, στόχους αλλά και παραλήψεις στο κομμάτι της καθημερινότητας και των υποδομών, θέλω να μου πείτε λίγο πού θα πρέπει να στραφεί το βλέμμα της επόμενης κυβέρνησης αναφορικά με την Κρήτη. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια προχωρούν πολύ σημαντικά έργα. Ποια είναι αυτά? Είναι σίγουρα ο βόρειος οδικός άξονας. Το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο που κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Οδική ασφάλεια. Ένα έργο που θα ενώνει την Κίσα Μοχανίων με τη Σιτία. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήσαμε, σας διακόπτω, ένα ρεπορτάζ εδώ στην Κρήτη σήμερα και ρωτήσαμε τον κόσμο. Ρωτήσαμε περισσότερους από 20 Ηρακλειώτες στο κέντρο της πόλης. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε από την επόμενη κυβέρνηση, που θα πρέπει να στοχεύσει. Και τι μας είπαν? Οδική ασφάλεια. Ένα φρένο στο αιματοκύλισμα. Και σε αυτή τη λίστα πραγματικά με τους συνανθρώπους μας που χάνουν τη ζωή τους. Έτσι είναι. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι η απερισκεψία, είναι αυτή η λανθασμένη νοοτροπία, η παιδεία, η έλλειψη παιδείας, στο κομμάτι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας στον δρόμο, αλλά είναι και το κομμάτι των υποδομών. Σωστά. Όλοι δυστυχώς έχουμε ένα φίλο που χάσαμε στην άσφαλτο. Όλοι. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά στενάχωρο. Θεωρώ ότι ο βόρειος οδικός άξονας θα βοηθήσει στο να έχουμε ασφάλεια στον δρόμο. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Γιατί πολλά από τα δυστυχήματα, και δυστυχώς είμαστε η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε τροχαία ατυχήματα. Ισχύει αυτό. Και πολλά, και πανευρωπαϊκά. Και πανευρωπαϊκά. Αυτή τη θλιβερή πρωτιά. Πολλά από αυτά τα δυστυχήματα γίνονται και σε επαρχιακούς δρόμους. Οπότε, παράλληλα με το βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να δούμε και πώς θα έχουμε ασφάλεια στα επαρχιακά δίκτυα, στους επαρχιακούς δρόμους. Ώστε να μην χάνονται άλλο αίμα στην άσφαλτο, είναι πραγματικά κρίμα. Λοιπόν, η πολιτική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, χτυπά κόκκινο τις τελευταίες μέρες, με φόντο και τις εκλογές 21 του Μάη. Περιθώριο συνεργασιών υπάρχει, γνωρίζω. Κεντρικός στόχος, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Plan B, σκέψη για συνεργασία σε περίπτωση που ο λαός θα αποφασίσει ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν βγαίνουν τα κουκιά που λένε, δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Τι γίνεται? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως παράταξη είμαστε ενάντια στην απλή αναλογική. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί αστάθεια και αναταραχή στην πατρίδα μας. Και τα παραδείγματα στο εξωτερικό είναι πολλά. Θα σας πω παράδειγμα στη γειτονική Βουλγαρία, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 5 εκλογές. Εμάς η πρότασή μας είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το στοίχημα, γι' αυτό θα παλέψουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, εμείς ως παράταξη έχουμε δείξει ότι και στο παρελθόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πάνω σε μια προγραμματική συμφωνία. Αλλά, αν θέλετε τη γνώμη μου, εγώ είμαι βέβαιος ότι στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Η κρίσιμη κάλπη είναι η πρώτη. Γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν τα κουκιά, για να το πω λαϊκά, βγαίνουν του Τσίπρα. Θα κυνηγήσει να κάνει κυβέρνηση ηττημένων με τον Βαρουφάκη και τον Ανδρουλάκη. Μια ετερόκλητη κυβέρνηση ηττημένων. Οπότε χρειάζεται καθαρή εντολή διακυβέρνησης στις πρώτες κάλπες. Μάλιστα. Οπότε, όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, γιατί Νέα Δημοκρατία, γιατί Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, απευθυνόμενος εδώ στους ψηφοφόρους της Κρήτης και του Ηρακλείου? Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η παράταξη των σωστών ιστορικών επιλογών. Που μας έβαλε στην Ευρώπη, που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη χώρα μας, η παράταξη που αντιμετώπισε τις πολυεπίπεδες κρίσεις της τελευταίας τετραετίας, και εγώ προσωπικά κάνω ένα βήμα μπροστά για τη γενιά μου που δοκιμάστηκε σε δύσκολα χρόνια
και που πρέπει να φανεί αντάξια των ιστορικών προκλήσεων. Γιατί, όπως μας λέει και ο κριτικός ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη. Αυτή την ευθύνη πρέπει να αγαπάμε και εμείς οι νέοι. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.